Προσωρινά κρατούμενο με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε ο 38χρονο που κατηγορείται για την επίθεση σε βάρο τη οικογένεια των Γερμανών, η οποία σημειώθηκε στην περιοχή του Μυλοποτάμου την περασμένη Παρασκευή. Ζωντανή σύνδεση με το στούντιο μα στο Ρέθινο και τη Στέλλα Μαθιουδάκη, η οποία παρακολούθησε όλη τη διαδικασία και έχει το ρεπορτάζ, Στέλλα. Μια διαδικασία που σωματεύθηκε και από τις σφοδρές αντιδράσεις των τριών συνηγόρων υπεράσπισης του 38χρονου Νικολέτα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, μετά από 6 ώρες διαδικασία, μια μαραθώνια διαδικασία, ανακριτής και εισαγγελία συμφώνησαν να κρατηθεί προσωρινά κρατούμενος ο 38χρονος, που την περασμένη Παρασκευή φέρεται σύμφωνα πάντα με την κατηγορία που αντιμετωπίζει, με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, έτσι όπως περιγράφονται στη δικογραφία, να εμβόλησε, να χτύπησε την οικογένεια των τουριστών, των Γερμανών τουριστών που βρίσκονταν στην περιοχή του Μυλοποτάμου, στον επαρχιακό αυτό δρόμο. Θα πρέπει να σας πω ότι διαδικαστικά, σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο αίτημα ακύρωσης της ομόφωνης απόφασης για την προσωρινή κράτηση. Εκείνος δηλαδή θα κατατεθεί αίτημα αποφυλάκησης του πελάτη τους. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι και σήμερα, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έξω από το δικαστικό μέγαρο, ήταν συγγενείς, συγγενικά πρόσωπα και φίλοι. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, Στέλλα, όσο μας δίνει στο ρεπορτάζ. Ακριβώς. Ήταν εκεί λοιπόν προκειμένου να συμπαρασταθούν στον 38χρονο. Με το Διονύση Βέρα, μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία, να μιλάει για μία άδικη και πρωτοφανή απόφαση, να διερωτάται πώς ένα απλό πλημέλημα που προκλήθηκε από την οδηγική συμπεριφορά έφτασε να βαφτιστεί κακούργημα προκειμένου να φέρει αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή την προσωρινή κράτηση. Μάλιστα, ο κύριος Βέρα, σε μία έκρηξη, θα λέγαμε, στο λόγο του, είπε ότι για πρώτη φορά στα 40 και πλέον χρόνια δικηγορίας του αισθάνθηκε μπροστά στον ανακριτή και στον εισαγγελέα ότι πλέον ό,τι και αν έλεγε δεν ακουγόταν. Μιλούσαμε και δεν μας άκουγε κανείς, είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας στη συνέχεια ότι στην ουσία ο πελάτης του θυματοποιήθηκε στο όνομα της προστασίας του τουριστικού προϊόντος. Το ίδιο μήκος κύματος βέβαια ήταν και οι δηλώσεις του έτερου συνηγόρου υπεράσπισης, του κυρίου Κοντζαπασάκη. Μίλησε και αυτός για μια πρωτοφανή κρίση της δικαιοσύνης. Διαρωτήθηκε επίσης πώς αυτή η κατηγορία έφτασε σε σημείο να είναι σε βαθμό κακουργήματος, ένα απλό πλημέλημα. Ωστόσο, εξαπέλυσε βολές και εναντίον του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Θεοδωρικάκου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι υπάρχει μια δικογραφία στην οποία παρενέβηκε επίσημα χωρίς κάποιο δικαίωμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Υπήρξε έγγραφη παρέμβαση του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Και όλα αυτά πριν γίνουν, πριν ακουστούν οι θέσεις του κατηγορούμενου και πριν γίνουν αντιδράσεις οι θέσεις από την πλευρά των συνηγόρων. Ναι. Ακριβώς, ο κύριος Κοντζαμπασάκης ουσιαστικά μίλησε για μία προσημειωμένη σε βάρος του πελάτη του κατηγορία και εκτίμησε, ελπίζοντας βέβαια, ότι η δικαιοσύνη θα διορθώσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, ένα λάθος προϊόν της στιγμής και της συγκυρίας. Στο ίδιο μήκος κύματος και η δήλωση του τρίτου συνηγόρου, του κυρίου Παγώνη, άδικη χαρακτήρισε και εκείνος την απόφαση. Τόνισε ότι όσο και αν μιλούσαν οι δικηγόροι, δεν τους άκουγε κανείς. Και να πούμε στο σημείο αυτό, Νικολέτα, ότι το περιστατικό αυτό σημειώθηκε ακριβώς πριν από μία εβδομάδα στον επαρχιακό δρόμο που οδηγεί προς το Πέραμα, το πρώτο μέρος της καταδίωξης, αυτής της καταδίωξης που είδαμε με το χτύπημα των αυτοκινήτων και την επίθεση σε βάρος των Γερμανών. Κατηγορείται ο Έλληνας, ο 38χρονος, δηλαδή, ότι εκείνος επιτέθηκε πρώτος. Οι Γερμανοί από την πλευρά τους ουσιαστικά λένε ότι εκείνος μας επιτέθηκε. Σήμερα, στην καθόλη τη διάρκεια της απολογίας του, υποστήριξε ότι ο ίδιος είναι θύμα αυτής της επίθεσης, καθώς χτυπήθηκε, εμβολίστηκε και χτυπήθηκε από τους Γερμανούς. Έχουν κατατεθεί μηνύσεις ένθεν και ένθεν και από τη μία μεριά και από την άλλη. Και μένει μόνο να πω ότι το περιστατικό που βλέπουμε τώρα και στους δέκτες μας, αυτό το βίντεο της ντροπής πραγματικά που έχει κάνει το γύρο του κόσμου, ουσιαστικά εκτυλίχθηκε, σημειώθηκε σε απόσταση αναπνοής από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής του Περάματος, ένα τμήμα που πολλές φορές και η Κρήτη TV έχει αναδείξει υπολειτουργεί στην ουσία από τότε που από την προηγούμενη κυβέρνηση καταργήθηκε μέσα σε ένα βράδυ, θα λέγαμε, το τμήμα ασφαλείας της περιοχής. Έχει και αυτό τη σημασία του. Στέλλα Μαθιουδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα δήλωσαν νωρίτερα οι δικηγόροι του 38χρονου. Η απλή αυτή πρόκληση υλικών ζημιών χαρακτηρίζεται τεχνητός, τεχνικά νομικά, με τέτοιο τρόπο ώστε να πάρει την κατηγορία του κακουργήματος και να μπορέσει να δικαιολογήσει την προσωρινή κράτηση. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε μια προσωρινή κράτηση,
η οποία έχει γίνει για πράξεις καθαρά πλημμυληματικές. Το ρατσιστικό είναι μια πελώρια ανοησία και αυτός ο οποίος εμπνεύστηκε αυτή την ανοησία να μιλήσει για ρατσιστικά κίνητρα και να ασκήσει δίωξη μάλιστα με το 82α, δηλαδή ότι έγινε με ρατσιστικά κίνητρα, είναι το λιγότερο που μπορώ να πω, ότι είναι άσχετος ο άνθρωπος. Η ευαισθησία πάνω στο τουριστικό προϊόν δημιουργεί υπερβολές και ακρότητες. Αυτό εγώ κατάλαβα από αυτή την ιστορία όλα αυτά. Σας διαβεβαιώ ότι μιλάγαμε σε βουλωμένα αυτιά. Να σας το πω έτσι λαϊκά, πολύ απλά. Μιλάγαμε σε βουλωμένα αυτιά. Δεν αισθάνθηκα ούτε μία στιγμή ότι με άκουγε κανένας. Μια οδηγική συμπεριφορά έχει βαπτιστεί κακούργημα, ενώ στην υπόθεση αυτή ο μόνος σοβαρά τραυματισμένος με πλήγματα από γροθιές που τραυμάτισαν αυτού που της έδωσε είναι ο κατηγορούμενος. Υπάρχει μια δικογραφία για την οποία έχει παρέμβει επισήμως και χωρίς δικαίωμα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μια δικογραφία στην οποία υπήρξε έγγραφη παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και μια δικογραφία που οι παρεμβάσεις αυτές έγιναν πριν ακουστούν οι θέσεις του κατηγορουμένου. Λέω ευθέως, μετά από πολλά χρόνια στην ποινική δικηγορία, ότι στην υπόθεση αυτή ο κατηγορούμενος ήρθε με προσημειωμένη τη σε βάρος του κατηγορία και εκτιμώ και ελπίζω και εύχομαι και θα προσπαθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή η δικαιοσύνη να διορθώσει ένα λάθος προϊόν της στιγμής, αν θέλετε, και της συγκυρίας. Είναι πολύ άδικη απόφαση. Τα έγγραφα και όλο το υλικό ήταν τέτοιο που δεν έπρεπε να προφυλακιστεί. Είτε μιλούσαμε είτε δεν μιλούσαμε, δεν ακουστήκαμε σήμερα, δεν είχαμε τη δυνατότητα να ακουστούμε και θα έχουμε συνέχεια.